Γεια σας. Σήμερα δήλωσα πρόβληπτα, μάλλον χθες. Αποφάσισα να μεταφυτέψω αυτό εδώ το αντένιο που μου είχε χαρίσει η κοπέλα από τον Πακού. Αυτή του μεγάλωσε μόνη της από σπόρια, από σπόρο μάλλον. Και τον οποίο εγώ σχεδόν 2 μήνες, 23. Αυγούστου θα είναι 2 μήνες από τότε που το έφερα στην Ελλάδα. Με τόσες περιπέτειες ήρθε εδώ. Και χθες ήθελα να το ποτίσω και ανακάλυψα ότι το γλαστράκι, βλέπετε, έγινε μακρόστενο. Σε λίγο δηλαδή αυτές οι ρίζες θα το σκάσουν αυτό το γλαστράκι. Και πήρα απόφαση να το μεταφυτέψω. Βρήκα εδώ τέτοια γλάστρα, φαρδιά και αρκετά ρυχή. Δεν είναι μεγάλη διαφορά όπως βλέπετε στο ύψος. Έβαλα στο πάτο λάβα. Αυτό είναι για ντρινάζ, για να μην μαζεύει περίσσευμα νερού. Τώρα το καλοκαίρι δεν υπάρχει σχετικά πρόβλημα. Το χειμώνα θα έχει άμα μαζεύει νερό κάτω. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε. Λοιπόν, ξεκινάμε. Άμα βλέπετε, έχει λίγο κάτι κοκκινάκια και εδώ και στο εμβόλιο. Πιθανόν θα έχει μπουμπούκι, αλλά δεν είναι σίγουρο. Κοιτάξτε, αυτό είναι σε 2 μήνες. Τι ριζικό σύστημα έκανε αυτό το φυτό. Θα το καθαρίσω τώρα. Εδώ το ξέπλαινα σχετικά. Όπως βλέπετε, κοιτάξτε τι ομορφιά κρυβόταν κάτω. Όταν το έφερα δεν είχε τόσο πολύ αναπτυγμένο ριζικό σύστημα. Εδώ μιλάμε για πολύ όμορφο πράγμα. Θα το φυτέψουμε τώρα. Δεν ξέπλαινα πολύ καλά, δεν θέλω να τραυματίσω ρίζες τώρα. Αν και δεν έχουν πρόβλημα, γρήγορα μεγαλώνουν. Θα ξεκινήσουμε. Έβαλα στο πάτο λάβα για καλή στράγγιση. Χώμα έχω συνήθως κοκοτρήματα αυτά με πυρμπίτι και μικρά κομματάκια λάβας. Βάζουμε μια λεπτή στρώση. Λοιπόν, τώρα πρέπει να αποφασίσουμε πώς θα το βάλουμε. Πιθανόν εγώ λίγο θα το καλύψω παραπάνω, γιατί μ' άρεσε πολύ αυτό που αναπτύχθηκε μέσα. Λίγο έτσι, γιατί είναι και μεγάλο γλαστράκι λίγο. Και θα το φυτέψουμε. Πιθανόν ήθελε λίγο μικρότερη γλάστρα, αλλά δυστυχώς δεν βρήκα. Ξέρετε, τέλη Αυγούστου δεν φέρνουν πολλά πολλά πράγματα, ούτε στο τζάμπο. Θα το πατήσω λίγο για να πιάσουν ρίζες καλύτερα. Απλά θα πρέπει λίγο να προσέχω με το πότισμα, γιατί η γλάστρα είναι αρκετά φαρδιά. Και θα το καλύψουμε το χώμα. Κάπως έτσι είναι, εγώ πάτησα το χώμα για να πιάσουν ρίζες καλύτερα. Ξέπλαινα ελάχιστα, δεν το πότισα γιατί είναι βρεγμένο το υπόστρωμα. Ξέπλαινα ελάχιστα από το χώμα, το φυτό. Θα το ποτίσω κανονικά αύριο, μεθαύριο όταν θα στεγνώσει το υπόστρωμα, γιατί είναι αρκετά μεγάλο το γλαστράκι και είναι αρκετό το υπόστρωμα. Αλλά δυστυχώς δεν βρήκα κάτι πιο μικρό. Απλώς θα προσέχω περισσότερο για να μην μας σαπίζει καούντεξ, γιατί πάρα πολύ ωραία πήγε εδώ. Πιθανόν εγώ θα συμβουλευτώ πάλι με την κοπέλα αυτή που μου το έδωσε. Πιθανόν θα χρειαστεί μήπως πιο βαθιά να το βάλω, αν και να σας πω ότι δεν έχει πολύ χώρο κάτω. Στο βάθος είναι πολύ καλά. Τώρα στο φάρδος θα δούμε. Αυτή ήταν η έκτακτη μεταφύτευση του αντένιουμ από τον Πακού. Ελπίζω ότι θα το αρέσει το καινούριο το σπιτάκι. Βέβαια θα προσέχω πάρα πολύ γιατί έχει επιπλέον υπόστρωμα εδώ. Ευχαριστώ.